Καταρχάς και εμείς όπως και πολίτες ενημερωθήκαμε εντελώς άτυπα ότι κάποια πρόσωπα μετράν κάποιες περικείμενες περιοχές στις δομές που ήδη υπάρχουν για δημιουργία τρίτης δομής. Αυτό φυσικά μας ενεργοποίησε άμεσα και με επιστολή που έστειλα στον αρμόδιο υπουργό αλλά και με επαφές που είχα ξεκαθάρισα ορθά και κοφτά ότι δεν υπάρχει περίπτωση σαν Δήμο, σαν τοπική κοινωνία να ανοιχτούμε, να δεχτούμε και τη δημιουργία τρίτης δομής σε μια ήδη επιβαρημένη περιοχή. Με διαβέβαιο χθες το βράδυ με την επαφή που είχα με τον ειδικό γραμματέα της πρώτης υποδοχής, τον κύριο Λογοθέτη, ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για τρίτη δομή στις Σέρες. Τώρα θα μου πείτε, όταν δεν υπάρχει καμία σκέψη, πώς βρίσκονται κάποιοι και να μετρούν και να διερευνούν κάποιους χώρους, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα σκέψεις υπήρχαν. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι σκέψεις έχουν σταματήσει και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βάλουν απέναντι μια κοινωνία η οποία και έχει σηκώσει αρκετά το βάρος και έχει βάλει πλάτη στο εθνικό πρόβλημα και είναι μια κοινωνία η οποία είναι φιλόξενη. Αλλά είμαστε φιλόξενοι, αλλά δεν μπορούμε να σηκώσουμε βάρος άλλων. Θα πάρουν όλοι το βάρος που τους αναλογεί για ένα εθνικό πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να θεωρούν κάποιοι τους αιρέους δεδομένους. Δεν είμαστε δεδομένοι γιατί θα τους δουν από μια όψη, από μια κατάσταση, σε μια κατάσταση που δεν τους έχουν να συνηθίσει. Και ως πρώτος πολίτης αυτής της πόλης, αυτό που νιώθει ο μέσος αιρέος πολίτης, αυτή την οργή και αυτή την εγανάκτηση για τον παραγωνισμό του, θα τον αναδείξω με κάθε τρόπο προς όλα τα κέντρα. Και όχι μόνο με επιστολές και με λόγια, αλλά και με έργα αν χρειαστεί. Πρώτος θα μπω μπροστά και πρώτη η Δημοτική Αρχή θα μπει μπροστά σε όλες αυτές τις μεθοδεύσεις που γίνονται για τους αιρέους χωρίς τους αιρέους. Δεν θα δεχθούμε από εδώ και πέρα να γίνει οτιδήποτε, ακόμη και στις δύο υπάρχουσες δομές, χωρίς να έχουμε ενημέρωση. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι εμείς είναι αυτοί που σηκώνουμε το βάρος και των υπηρεσιών και των παροχών που δίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Εμείς θα κάνουμε την αποκομιδή, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ίδρυυση, τοπικές δομές άλλες είναι υπεύθυνες για την περίθαλψη και την εκπαίδευση. Άρα δεν μπορεί να είναι ανημέρωτη μια κοινωνία ή επίσημοι φορείς αυτής της κοινωνίας και να ζητούνται εκ των υστέρων να αντιμετωπίζουν τα πράγματα αυτά πυροσβεστικά. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιοι να σου φέρουν ανθρώπους και να σου λένε: κοιτάξτε, κάνε παρέχει στις υπηρεσίες χωρίς να σε ρωτάνε. Έχεις τα μέσα, έχεις δυνατότητα να τα προσφέρεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να σε κατηγορούν ότι είσαι φοβικός απέναντι σε νέες αφίξεις. Είμαστε φιλόξενοι, αλλά δεν είμαστε βλάκες. Αν δηλαδή κάποιοι νομίζουν ότι θα πρέπει να αφήσω εγώ δύο γειτονιές χωρίς αποκομιδή για να κάνω αποκομιδή εκεί. Ας έρθουν να το πούν και ας έρθουν να το πούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι όλα αυτά τα οποία λέω, για όλα αυτά τα οποία λέω έχω συμπαραστάτες όλους και τους βουλευτές, και τους υπουργούς και τις άλλες αυτοδιοικητικές δομές. Υπάρχει μία σύμπνοια. Οι ΣΕΡΕΙ είμαστε φιλόξενοι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ναι, θέλουμε να βάλουμε πλάτη σε ένα εθνικό πρόβλημα, αλλά όταν κάποιοι μας θεωρούν δεδομένους και ανόητους, βρισκόμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση την οποία θα τη δουν πολύ σύντομα.